Ξεκινάω με ένα σχόλιο ότι δεν θα χανόταν και ο κόσμος άμα δίνατε το λόγο για ένα λεπτό σε πολιτική οργάνωση η οποία ζήτησε να τοποθετηθεί. Δεν θα πούμε τώρα αναλυτικά γύρω από το αίτημα το συγκεκριμένο το οποίο το στηρίζουμε. Άλλωστε αφορά και το ΚΚΕ ως ένα από τα θύματα των αυταρχικών μέτρων περιορισμού της πολιτικής δράσης που υπήρξαν προεκλογικά από το Δήμο της Αθήνας. Θα τα κουβεντιάσουμε στην ώρα τους αυτά. Αυτό όμως που έχει ένα ενδιαφέρον, κύριε Πρόεδρε, και νομίζω ότι πρέπει να το διευκρινίσετε, είναι πώς θα χειρίζεστε, γιατί μέχρι τώρα δεν έχουμε καλή εμπειρία, πώς θα χειρίζεστε ζητήματα που αφορούν κατοίκους, συλλόγους που απευθύνονται στο Δημοτικό Συμβούλιο με υπογραφές. Σήμερα είχαμε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις, που ξέρω εγώ, που ήρθαν υπογραφές, εκατοντάδες υπογραφές και δεν έρχονται στην ημερήσια διάταξη. Δηλαδή, οι κάτοικοι, οι σύλλογοι, οι φορείς της πόλης, με ποιο τρόπο θα απευθύνονται. Ανεξάρτητα το τι κάνουν οι παρατάξεις αντιπολίτευσης, θέλω να πω. Ένα ζήτημα αυτό. Δεύτερο ζήτημα. Με αφορμή όσα ήδη αναφέρθηκαν για τα σχολεία και για τον τραυματισμό μαθητή στο 17 γυμνάσιο και για το ζήτημα με το 73 δημοτικό που ανέφερε και ο κ. Παπαδάκης και η κυρία Λεβιζάκη, και με αφορμή και την δήλωση, την ομολογία σε σχέση με το καλλιτεχνικό ότι ούτε την επόμενη σχολική χρονιά θα στεγαστεί στην Πρασά, γιατί αυτό υπόθηκε επί της ουσίας, χωρίς να υποθεί πότε θα. Τι δεν, πάλι είπαμε σήμερα, πάλι δεν εμφανίστηκε σχέδιο. Εμείς ξαναβάζουμε το ερώτημα σε συνέχεια της προηγούμενης συνεδρίασης, όπου είχαμε παρουσιάσει ένα αναλυτικό κατάλογο με ζητήματα και προβλήματα επίγοντα σοβαρά που απασχολούν τις σχολικές υποδομές της πόλης. Πότε θα γίνει αυτή η συζήτηση, είναι το ερώτημα. Γιατί δεν πήραμε απάντηση την προηγούμενη φορά. Πότε θα γίνει, πότε θα μας παρουσιάσετε, θα μας ενημερώσετε για το σχέδιο, το οποίο υπάρχει, τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσετε, για να έχουμε υπόψη μας και πότε θα αρχίσουν να αντιμετωπίζονται και ορισμένα ζητήματα. Γιατί αλλιώς θα έχουμε διαρκώς τέτοιου είδους θέματα σε κάθε συμβούλιο. Θα έρχονται τραυματισμοί, θα έρχονται προβλήματα, θα πέφτουν τα βάνια, θα πλημμυρίζουν αίθουσες κ.ο.κ. Τρίτο ζήτημα. Κάναμε σήμερα μια συγκεκριμένη παρέμβαση στη συνέχεια αυτών που έβαλε ο Νίκος Σοφιανός για τα 46 κωδικούς που υπάρχουν στον προϋπολογισμό. Προφανώς δεν είναι το μόνο κομμάτι και θα επανέλθουμε αναδεικνύοντας και άλλους χώρους, είτε που έχουν ήδη απαλωτριωθεί και δεν αξιοποιούνται, είτε που έχουν αποφασιστεί, αλλά δεν εγγράφονται στον προϋπολογισμό, έχουν αποφασιστεί απαλωτριώσεις στις προηγούμενες δεκαετίες και επίσης δεν έχει γίνει το παραμικρό, γιατί ακριβώς όσο περνάει ο καιρός, μεγαλώνει ο κίνδυνος να χαθούν αυτοί οι χώροι. Εδώ υπάρχει εξής πλευρά τώρα. Εμείς σήμερα θέλουμε, σήμερα, μετά το σημερινή μας ανάδειξη αυτών των κωδικών, περιμένουμε να πάρουμε 46 απαντήσεις για το πότε και τι και πώς μπορεί το καθένα και με μια προτεραιότητα προφανώς, το καταλαβαίνουμε, δεν γίνονται μέσα σε μια εβδομάδα όλα. Αλλά παρόλα αυτά περιμένουμε να παρουσιαστεί απάντηση για το ποια είναι η προτεραιοποίηση σε σχέση με τους χώρους. Γιατί ξαναβάζουμε, τα τελευταία δύο χρόνια έχουν περάσει κάμποσες απαλωτριώσεις ακινήτων στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Όλες αφορούν την διπλή ανάπλαση. Μαζί με τις δύο τις σημερινές που περνάτε σήμερα. Γι' αυτό βρίσκεται και λεφτά και τους ιδιοκτήτες τους βρίσκεται. Και τη γραφειοκρατία ξεπερνάτε και τα κάνετε. Και τα κάνετε και εσείς τώρα. Δεν τα κάναμε μόνο οι προηγούμενοι. Και εσείς έτσι συνεχίζετε μέχρι τώρα. Λέμε ότι υπάρχουν περιοχές ολόκληρες, οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν ακούσει τα λόγια για το πράσινο και για τα δέντρα. Αλλά μέχρι τώρα αυτά που προχωράνε, πάλι η διπλή ανάπλαση.